Για ακόμη 5 περίπου ημέρες αναμένεται να παραμείνουν οι πρόσφυγες στο εκθεσιακό κέντρο της Νέας Καρβάλης Απόστολος Μαρδύρης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Το Σώμα συναδρίασε εκτάκτως σήμερα το μεσημέρι με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού, γεγονός το οποίο απορρέει από τη φιλοξενία των προσφύγων, αλλά και το τι μέλη γενέστε με τη σύμβαση που είχε υπογράψει ο Δήμος της Καβάλας με το Επιμελητήριο για την παραχώρηση μέχρι τις 31 Μαρτίου του Εκθεσιακού Κέντρου για τη φιλοξενία των προσφύγων. Τελικά και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Άγγελος Τσατσούλης, εκπροσωπώντας επιχειρηματίες της περιοχής, συμφώνησε για μια μικρή παράταση. Το επιμελητήριο πάντοτε συμφωνούσε. Δεν είχαμε καμία διαφωνία από την πρώτη μέρα. Και όπως είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι ο επιχειρηματικός κόσμος της Καβάλας βοήθησε και θα βοηθάει πάντα. Το πρόβλημά μας ήταν καθαρά η διαχείριση αυτών των ανθρώπων και η εξασφάλιση βεβαίως της περιουσίας του οργανισμού. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε κάνει το συμβόλαιο, γι' αυτό ακριβώς ενημερώνουμε. Όταν μας είπαν ότι λύγει το συμβόλαιο, ενημερώσαμε την εισαγγελέα και τον αστυνομικό διευθυντή. Η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Σανάκα σημείωσε ότι πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός για το τι θα γίνει με τους πρόσφυγες, γεγονός το οποίο όμως δεν το διαπίστωσε μέχρι στιγμής σε ό,τι έχει να κάνει με τις όποιες επικοινωνίες είχε με ανώτατους φορείς της πολιτείας. Παράλληλα, η κυρία Τσανάκα υπογράμμισε πως μέχρι στιγμής στο ταμείο ουσιαστικά του Δήμου από χρήματα της κεντρικής κυβέρνησης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ. Δεν κάνουμε λάθος ούτε και τώρα που λέμε φτάνει το σωστό. Δεν αντέχουμε άλλο. Δεν είμαι η Deutsche Bank, ο Δήμος Καβάλας. Δεν είναι εγώ ο Φράγκη, πώς το λένε αυτόν τον Ιταλό. Ναι. Λοιπόν, δεν αντέχει άλλο ο Δήμος. Ούτε και τώρα κάνουμε λάθος που το λέμε. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι και ο τρόπος με τον οποίο το χειριζόμαστε μέσα τη Δευτέρα, αφενός μεν είμαστε αλλά δεν είμαστε, είναι οι εθελοντές του Δήμου. Αφετέρου, ταΐζουμε αλλά δεν κάνουμε υπερβολικά έξοδα, δεν κομμένα όλα τα παραπατήσει. Αναφορικά τώρα με τις εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται στην Άσπρη Άμμο, στο σημείο πάνω από το Χαλκερό, και όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στο εκθεσιακό κέντρο Καβάλας, τα όποια προσκόμματα είχαν δημιουργηθεί, έχουν φύγει και οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θεόδωρος Μαλκόπουλος, σε δηλώσεις του στη Δέλτα Τηλεόραση, είπε όμως ότι πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα σε ό,τι έχει να κάνει με το προσφυγικό ζήτημα. Πορευόμαστε στο άγνωστο παρέα με την ελπίδα. Δυστυχώς ο σχεδιασμός ο οποίος έλειπε από την αρχή και η ενημέρωση η οποία έλειπε από την αρχή και έκανε τα πράγματα όλο και πιο δύσκολα είναι κάτι το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει. Ο Δήμος είναι στα ωριά του, έχει δίκιο. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Δεν μπορούμε και να διώξουμε τους ανθρώπους από την άλλη πλευρά μέσα από το κτίριο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Νέας Καρβάλης, ο κ. Γκίκας, έδωσε μια άλλη διάσταση στο θέμα, καθώς είπε πως τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα όσο παρουσιάζονται, διότι και η υπομονή των κατοίκων έχει αρχίσει να εξαντλείται, ενώ έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και κάποια κρούσματα τα οποία δεν τιμούν τους πρόσφυγες. Μέσα σε αυτό έγκυται και στο ότι αρχίζουν πλέον και μπαίνουν. Το να πάνε να κλέψεις από μια κάβα, να πιεις πνευματώδη ποτά, αν και το απογορεύει η θρησκεία τους, δεν είναι ανάγκη. Έτσι, θα ήταν κάπου δεχτό να πάει σε έναν κήπο, σε ένα λαχανόκηπο, σε ένα μπαξέ που λέμε στην περιοχή μας, να πάρει ένα μαρούλι να φάει, είναι σεβαστό. Αλλά το να κλέψει το ποτό δεν είναι σεβαστό. Επίσης, δεν είναι σεβαστό το να μπει μέσα στο χτιοτροφείο και να κάνει ζημιά. Δεν είναι σεβαστό να μπει σε ξενοδοχειακή επιχείρηση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε, να το πω έτσι, κοιμάται, είναι σε αδράνεια λόγω της εποχής, να μπαίνει μέσα, να σπάνε τις πόρτες για να κάνουν μπάνιο, να βρωμίζουν τις τουαλέτες και να βρωμίζουν τα πάντα. Είναι κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της αναπροσαρμογής του προϋπολογισμού πέρασε κατά πλειοψηφία, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος ζήτησε να σταματήσει το πάρτι.